Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο κανάλι Manga Spoiler, όπου από εδώ θα ενημερώνεστε καθημερινά για τα πιο ανατρεπτικά spoiler. Η Ασπασία πονάει ακόμα με τον χαμό του γιου της και θέλει να είναι κοντά με την Δήμητρα, ενώ ο Δημοσθένης με αυτά που της λέει την στενοχωρεί. Στο σπίτι του Δημοσθένη και της Ασπασίας, υπάρχει ένταση καθώς η Ειρήνη είναι έξαλλη με τον Στράτο λέγοντας στους γονείς της ότι στα καλά καθούμενα την έπιασε από τον μπράτσο και την έβρισε. Ο Δημοσθένης όμως που γνωρίζει την Ειρήνη, της λέει ότι εκείνη είναι τσαούσα και φταίει που τον πήρε από τα μούτρα. Και εκείνος αναγκάστηκε να αντιδράσει. Ακούγοντας τον Δημοσθένη, η Ειρήνη γίνεται έξαλλη και φεύγει από το σπίτι. Εν τω μεταξύ η Ασπασία στη συνέχεια, λέει στον Δημοσθένη πως κάλεσε την Δήμητρα στο σπίτι τους, γιατί αν ζούσε ακόμα, ο γιος τους εκείνη θα ήταν νύφη τους. Ο Δημοσθένης όμως δεν συμφωνεί καθώς έχει δει την Δήμητρα μαζί με τον Ορέστη. Η Δήμητρα με τον Ορέστη πάνε βόλτες με το φουσκωτό. Και ο αστυνόμος Αντάμα, για ξεκάρφωμα, και εσύ ακόμα την υπολογίζεις για νύφη σου, αυτή έχει αρχίσει να κάνει τη ζωή της, τέλος ο Κίμωνας, τον ξέχασε, της λέει και η Ασπασία βουρκώνει με όσα ακούει, αν και γνωρίζει πως είναι φυσιολογικό η Δήμητρα να προχωρήσει τη ζωή της. Εάν μας βλέπετε για πρώτη φορά, έχετε την δυνατότητα να κάνετε μια δωρεάν εγγραφή, να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι, για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα νέα βίντεό μας. Σύντομα κοντά σας!